σύλληψη 4 νεαρών, οι οποίοι στη διάρκεια της νύχτας μπήκαν μέσα σε σπίτι, σε μια μεζονέτα στην περιοχή του Νέου Βουτζά. Ένα σπίτι το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που πήρα από το κέντρο επιχειρήσεων, δεν έχει υποστεί καταστροφές, αλλά φαίνεται ότι οι ένοικοι του έχουν εγκαταλείψει προς το παρόν αυτό το σπίτι. Μπήκαν λοιπόν μέσα για να κλέψουν. Τους αντελήφθησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας πάνω στα μπαλκόνια και κατάλαβαν, είχαν πάρει ήδη τις πληροφορίες τους ότι οι πραγματικοί ένοικοι δεν ήταν εκεί, έβλεπαν όμως κινήσεις. Αντελήφθησαν τους αστυνομικούς και οι τέσσερις νεαροί, θα σας πω και τις ηλικίες τους, οι οποίοι κρύφτηκαν μέσα στο σπίτι. Οι αστυνομικοί δεν ήθελαν να μπουν μέσα στο σπίτι για να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα εκεί. Κρύφτηκαν και οι ίδιοι έξω, πίσω από αυτοκίνητα και πίσω από δέντρα. Και όταν θεώρησαν οι νεαροί ότι οι αστυνομικοί είχαν φύγει, βγήκαν έξω με μια τσάντα με κλοπημαία. Τότε επενέβησαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας και τους προσήγαγαν αρχικά στο αστυνομικό τμήμα της ασφάλειας, στην Ραφίνα, και στη συνέχεια σχηματίζεται δικογραφία εναντίον τους και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Είναι ηλικίας 22-25 και οι δύο τελευταίοι 26 χρόνων. Μέσα στην τσάντα έχουν βρεθεί οι λάπτοπ, ηλεκτρονικές συσκευές, τη μαλφή και ίσως και κάποια μετρητά. Η αστυνομία, όπως ανακοίνωσε χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει σχηματίσει ομάδες ουσιαστικά ελέγχου με την ομάδα Δίας, με αστυνομικούς της ασφάλειας, να κάνουν συνεχώς περιπολίες. Έχουν χωρίσει τους τομείς σε όλη την περιοχή η οποία έχει πληγεί, από πάνω από το Νέο Βουτζά μέχρι κάτω το Μάτι, γιατί περίμεναν εντός εισαγωγικών και τέτοια περιστατικά. Βεβαίως αυτοί οι νεαροί εκμεταλλεύτηκαν τώρα την κατάσταση για να μπουν μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, να πάρουν όλα τα υπάρχοντά του. Θα δούμε τις λεπτομέρειες στη συνέχεια και τι θα ισχυριστούν.